Μεγάλες σταδιακές αλλαγές γίνονται στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς ακολουθούν τις αλλαγές στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και την τεχνολογική επανάσταση και φυσικά τις ανάγκες των αγορών για νέο τύπο εργαζόμενους, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες δομές εκπαίδευσης. Το νηπιαγωγείο, βέβαια, είχε την ιδιαιτερότητα, λόγω των ξεχωριστών χαρακτηριστικών των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, να μην έχει δομημένο αυστηρά πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμά του, επηρεασμένο από τη θεωρία του Πιαζέ αρχικά και αργότερα του Βιγότσκι, του Μπρούνερ και άλλων σύγχρονων παιδαγωγών, να στηρίζεται περισσότερο στις ανάγκες και τους ρυθμούς ανάπτυξης των παιδιών. Αυτό το κομμάτι της ελευθερίας και της δυνατότητας, τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι και το σχολείο να είναι χώρος χαράς, εξερεύνησης και πειραματισμού, συνεργασίας και μάθησης, όσο το επιτρέπουν οι υλικοτεχνικές συνθήκες βέβαια, και δεν στηβάζουν 25 παιδιά σε κλουβιά ή απαράδεκτα κτίρια μαγαζιά χωρίς αυλή, χάνεται τα τελευταία χρόνια με τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τις αποσπασματικές αλλά στοχευμένες απόλυτα αλλαγές και προσθήκες στα προγράμματα σπουδών. Το νηπιαγωγείο οφείλει να είναι το μαθησιακό περιβάλλον όπου τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας θα μαθαίνουν με τις αισθήσεις και την κίνησή τους, δηλαδή καθώς αγγίζουν, μυρίζουν, γεύονται, βλέπουν και ακούν, καθώς γνωρίζουν τον χώρο κινούμενα και χρησιμοποιούν το σώμα τους. Καθώς πειραματίζονται με διάφορα υλικά. Καθώς μιλούν, επικοινωνούν, ακούν και εκφράζουν εμπειρίες και απορίες για τον κόσμο γύρω τους. Καθώς λύνουν προβλήματα, δοκιμάζουν λύσεις και δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τους δημιουργούνται, καθώς δρούν. Καθώς συνεργάζονται και δουλεύουν ομαδικά. Καθώς μιμούνται, δοκιμάζουν ρόλους, εκφράζονται εικαστικά με διάφορους τρόπους και όλα αυτά συμβαίνουν κυρίως όταν παίζουν. Μέσα από το παιχνίδι, οργανωμένο ή ελεύθερο, γνωρίζουν καλύτερα τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο γύρω τους. Αυτή η θεωρητική εισαγωγή, σχετικά με το πώς μαθαίνουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας, γίνεται για να αναρωτηθούμε γιατί τα σημερινά παιδιά δεν ξέρουν να παίζουν. Γιατί όλο και περισσότερα έχουν δυσκολία να εκφραστούν λεκτικά. Δυσκολίες λόγου και έκφρασης, δυσκολίες ανδρής και λεκτής κινητικότητας, δυσκολίες συγκέντρωσης, προβλήματα συμπεριφοράς και αυτοεικόνας, τις σχέσεις με τους συνομιλίκους. Τι έχει αλλάξει στην κοινωνία και κατά συνέπεια την οικογένεια και την προσχολική εκπαίδευση. Εντατικοποίηση στη δουλειά. Γονείς εργαζόμενοι χωρίς χρόνο και αντοχές να ασχοληθούν με την ολόκληρη ανάπτυξη του παιδιού, αλλά κυρίως με τις βασικές του ανάγκες. Κρίση και κοινωνικά προβλήματα, πανδημία, ενασχόληση μικρών και μεγάλων, όλο και περισσότερο με τα ψηφιακά περιβάλλοντα, εφαρμογές, μέσα δικτύωσης, παιχνίδια κλπ. Ατομισμός και αποξένωση. Θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του σοβιετικού παιδαγωγού Σουβομλίνσκι για να τονίσω τη σημασία αυτής της ηλικίας στην εξέλιξη κάθε ανθρώπου. Από το πώς πέρασε την παιδική ηλικία, από το ποιος το κρατούσε από το χέρι στα παιδικά χρόνια, από το τι μπήκε στο μυαλό και στην καρδιά του από το περιβάλλον, από αυτό εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθμό τι άνθρωπος θα γίνει το σημερινό παιδάκι. Παρ' όλα αυτά, οι αλλαγές που γίνονται στα αναλυτικά προγράμματα, παρά τις διακηρύξεις τους περί του αντίθετου, σχολιοποιούν το νηπιαγωγείο όλο ένα και περισσότερο, δίνοντας βάση στην απόκτηση δεξιοτήτων. Ο καπιταλισμός χρειάζεται να εξασφαλίσει εργαζόμενους με μεγαλύτερη διάρκεια εργασιακού βίου, που θα μπορούν να αποκτούν γρήγορα τις αναγκαίες κάθε φορά δεξιότητες για την εργασία που κάνουν λιγότερο κόστος. Γι' αυτό χρειάζονται από το νηπιαγωγείο παιδιά που θα εκπαιδεύονται στις απαραίτητες ψηφιακές αλλά και επικοινωνιακές και λοιπές δεξιότητες που οφείλει να αποκτήσει ο μελλοντικός εργαζόμενος. Αντί λοιπόν και οι υπόλοιπες βαθμίδες να γίνονται χώροι έρευνας, χαράς, δημιουργίας, συνεργασίας, αγάπης για τη μάθηση και τη συνεχή εξέλιξη γνωστική και κοινωνικό-συναισθηματική, το νηπιαγωγείο αποκτά χαρακτηριστικά σχολείο. Πιο δομημένο πρόγραμμα. Πρώτον, με το ορολόγιο καθημερινό πρόγραμμα, σφιχτό να μην λαμβάνει υπόψη τους ρυθμούς των παιδιών αυτής της ηλικίας για να τα χωρέσει όλα. Για παράδειγμα, δεύτερη διδακτική ώρα, 45 λεπτά, να χωρέσει οργανωμένη δραστηριότητα, αλλά και το πρόγευμα των παιδιών που μέχρι να πλύνουν χέρι και να στρώσουν τραπέζι, χωρί να φάνε, θέλουν ένα μισάωρο τα πιο σβέλτα. Ελεύθερο παιχνίδι 45 λεπτά, όταν για να στήσουν ή να μαζέψουν, για να αποφασίσουν τι, χρειάζονται τουλάχιστον 20-30 λεπτά. Όταν βρίσκεται το παιχνίδι στην καλύτερη του φάση, πρέπει να μαζέψουν.
Δεύτερο, με το αναλυτικό πρόγραμμα ΔΕΠΣ να εμπλουτίζεται με διδακτικά αντικείμενα, αλλά η γνώση να προσφέρεται κατακαιρματισμένη, χωρίς να δίνει τη δυνατότητα γενικεύσεων και κατάκτησης ενιαίας γνώσης. Έτσι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, σαν τα ψυχουλάκια που τσιμπούν τα πουλάκια, μπαίνουν οι έννοιες που δουλεύονται, παρεμβάλλονται τα επιτυακά, εποχιακά θέματα, θέματα επικαιρότητας κάποιες φορές και ανάλογα με τις ικανότητες, προτιμήσεις της κάθε νηπιαγωγού ή του συνόλου των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και των παιδιών, επιλέγονται τα θέματα, οι έννοιες που δεν διδαχθούν, καθώς και οι στόχοι που θα τεθούν. Τρίτο, το παιχνίδι, ελεύθερο και οργανωμένο, αν και στα λόγια έχει κεντρική θέση, σαν μέσο μάθησης συμπιέζεται από τον χρόνο και εξομιλίζονται από ένα σωρό άλλες δραστηριότητες που οργανώνονται και ενοποιούνται. Με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται από χρόνια, μέσα στις καραμπίνες επισπεύθηκαν, όπως και όλες οι γενικές αλλαγές, το νηπιαγωγείο μετατρέπεται σε από ευχάριστο, παιχνιώδη και δημιουργικό χώρο μάθησης σε σχολείο με πιο δομημένο πρόγραμμα και απαιτήσεις. Υλοποίηση προγραμμάτων, είσοδος ιδιωτών στην εκπαίδευση. Ο χώρος, εδώ και χρόνια, γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικός και σαν όριμος από καιρό για τις απαιτήσεις της αξιολόγησης, καθώς οι περισσότεροι πια συνάδελφοι μπαίνουν στο τρυπάκι υλοποίησης προγραμμάτων, όχι μόνο θεσμικών όπως τα καινοτόμα προγράμματα, τα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά κλπ. Αλλά και προγράμματα ΜΚΟ, του Ιδρύματος Νιάρχος ή άλλων φορέων και ιδιωτών, Εράσμους ή του ίδιου κλπ. Που τους έβαζαν στο σχολείο από την πίσω πόρτα. Τώρα πια τα εργαστήρια διεξιδοτήτων με την υποχρεωτικότητά τους έβαλαν και από την κυρίως πόρτα και όχι από την πίσω όλους αυτούς στα σχολεία να καθορίζουν τι και πώς θα μάθουν τα παιδιά μας. Τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα αγγλικά, η έμφαση στη χρήση των νέων τεχνολογιών σε βάρος οργανωμένων δραστηριοτήτων που σχεδιάζαμε κάθε φορά, έρχονται να διαμορφώσουν ένα νέο παιδί, ένα νέο εργαζόμενο αργότερα που θα έχει τις δεξιότητες που του χρειάζονται, τα κομμάτια γνώσης που είναι απαραίτητα για να είναι λειτουργικός και συνεχώς επανεκπαιδεύσιμος ανάλογα με τις ανάγκες των αφεντικών μου. Η γνώση θα είναι προνόμιο των λίγων εκλεκτών, όπως παλιά, γιατί δεν χρειάζονται πια τόσοι επιστήμονες. Όσο για τα εργαστήρια δεξιοτήτων, πρόκειται για σειραφές παλαιότερων καινοτόμων ή άλλων προγραμμάτων, υλικό ΜΚΟ κλπ. Τα οποία τις περισσότερες φορές δεν έχουν ούτε συνοχή ούτε ενδιαφέρον για τα παιδιά. Είναι ο τρόπος για να ψηφιοποιηθεί περισσότερο η διαδικασία μάθησης. Μεταφερόμαστε σε ψηφιακά περιβάλλοντα και κάνουμε χρήση εφαρμογών αντί να βιώσουν τα παιδιά πραγματικά στο φυσικό κόσμο και να μάθουν από αυτά. Εισάγουν από την πίσω πόρτα την ανεστραμμένη μάθηση της Κεραμαίως, αφού συχνά τη χρησιμοποιούν. Στηρίζουν την αξιολόγηση και καλλιεργούν κουλτούρα αξιολόγησης, αφού απαιτούν συνεχείς καταγραφές και αξιολογήσεις πάσης φύσεως. Διασπούν και κατακαιρματίζουν περισσότερο πια τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς συμβαίνει το εξής. Εκεί που ασχολούμαστε με ένα θέμα, παραδείγματος χάρη, το διάστημα και την γέννηση του σύμπαντος, και έχουμε μπει για τα καλά στο κλίμα και την έρευνα σχετικών ενιών, για δύο μέρες διακόπτουμε για να ασχοληθούμε με το εργαστήριο που πραγματεύεται κάτι άλλο, παραδείγματος χάρη τη διαφορετικότητα, και να κάνουμε και γλυκά. Χάνεται ό,τι ενιαίο προσπαθούσαμε να χτίσουμε κάτω από τις συνθήκες του ΔΕΠΣ, που έτσι κι αλλιώς δεν βοηθά στην γενίκευση και ολοκληρωμένη γνώση. Προετοιμασία για την αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση. Στο νηπιαγωγείο σήμερα, όσο σε καμία άλλη βαθμίδα, είναι εύκολη διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση των σχολείων, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει ήδη και δομημένο αυστηρά πρόγραμμα, χωρά πολλές και διαφορετικές δράσεις, παίζουν μεγάλο ρόλο τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις, η προσωπικότητα των εκπαιδευτικών, γιατί αυτοί σχεδιάζουν και υλοποιούν μαζί με τα παιδιά, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολλά, λίγα ή καθόλου προγράμματα, να ψηφιοποιήσουν τη μαθησιακή διαδικασία χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες σε μεγάλο βαθμό ή με μέτρο ή καθόλου, να προβάλλουν ή όχι το έργο τους στους γονείς και την τοπική κοινωνία ή και στην ευρύτερη, τώρα κυνηγούν και τη διεθνή προβολή. Έτσι, υπάρχει και καλλιεργείται ένα φοβερά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ποιο νηπιαγωγείο θα εκπονήσει περισσότερα προγράμματα, θα πάρει μέρος σε περισσότερους διαγωνισμούς, θα βραβευτεί ή θα πάρει καρτή συμμετοχής. Θα είναι σε κάποιο δίκτυο σχολείων για να μην χάνει δράσεις και τώρα τελευταία ποιο θα διοργανώσει τις περισσότερες ενδοσχολικές επιμορφώσεις, βάζοντας και τους γονείς στο χώρο. Ωράριο δικαιώματα νηπιαγωγών. Το
διηγημένο ωράριό μας με το διάλειμμα που δεν λογίζεται ως εργάσιμος χρόνος και το γεγονός ότι δουλεύουμε χωρίς διαλύματα και όχι 45 λεπτά, χωρίς να θεωρείται υπεροργιακή απασχόληση πλέον, θα είναι πτέσμα καθώς και με τις πάσεις πίσω σε επιμορφώσεις και το κυνήγι των βεβαιώσεων παρακολούθησης για το πορτφόλιό μας. Οδηγεί πολλές συναδέλφους στο να περνούν πολλά απογεύματά τους μπροστά στον υπολογιστή, να παρακολουθούν επιμορφώσεις για να μαζέψουν καρδιά. Μεγάλη προσοχή οφείλουμε να δείξουμε στα προβλήματα που δημιουργούνται με τα πολυδύναμα νηπιαγωγεία. Η συνένωση πολλών νηπιαγωγείων δημιουργεί εργασιακά και καταγωγικά προβλήματα, καθώς για τη συμπλήρωση ωραρίου συναδέλφισης μπαίνουν και σε 5 τμήματα, γίνονται δηλαδή παιδαγωγοί 100 περίπου παιδιών αποσπασματικά και πρέπει, λαμβάνοντας τις συνθήκες σε κάθε τάξη, να βγάλουν πρόγραμμα. Στον αντίποδο αυτής της κατάστασης, οφείλουμε να διεκδικήσουμε λιγότερα παιδιά σε κάθε τάξη, που ακόμη και τα 20, πόσο μάλλον τα 25, παστώνονται πολλές φορές σε απαράδεκτα κλουβιά, αίθουσες ή αίθουσες δημοτικών ή μαγαζιών, να διεκδικήσουμε αίθουσες και σύγχρονα σχολεία με παιδαγωγικό υλικό, παιχνίδια, εξοπλισμένες βιβλιοθήκες, υλικά για να δουλεύουμε και να μην ζητάμε από τους γονείς στην αρχή της χρονιάς τις περίφημες λίστες, να διεκδικήσουμε άμεση τεχνική υποστήριξη για τα κτίρια, βοηθητικό προσωπικό, τραπεζοκόμους και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για ένα σύγχρονο σχολείο στην κοινωνία της τεράστιας τεχνολογικής εξέλιξης και των ανθρώπινων επιτευγμάτων. Να διεκδικήσουμε παράλληλη στήριξη για κάθε παιδί που το έχει ανάγκη. Να διεκδικήσουμε απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για όλους. Να διεκδικήσουμε διορισμούς, ώστε να μπορούμε να αρρωσταίνουμε χωρίς τύψεις που κλείνει το τμήμα μας γιατί δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Να μην υπάρχουν κενά και συμπτύξεις τμήματων. Μονιμοποιήσεις των συναδέλφων αναπληρωτών. Να σταματήσουμε με κάθε τρόπο την ανθρωποφαγία στην οποία οδηγεί η αξιολόγησή τους και ο ανταγωνισμός για να προβληθούν οι άριστοι και οι υποταγμένοι. Όλα αυτά τα αφήνουμε στα παιδιά μας, γιατί ο δάσκαλος που δεν αγωνίζεται για την ισότιμη και ολόκληρη μόρφωση όλων των παιδιών, που δεν αγωνίζεται για ένα καλύτερο σχολείο και μια καλύτερη κοινωνία, αλλά γίνεται ως φιοκάμπτης και υποτακτικός, ατομιστής και ηχημένος, δεν αξίζει να λέγεται δάσκαλος. Είμαι μονάχα ένας υπαλληλάκος που εκτελεί τα καθήκοντα που το αναθέτουν. Και επειδή τίποτα δεν χαρίζεται στον κόσμο των καπιταλιστών, αλλά όλα καταφτιούνται, καλούς αγώνες.